Με κεντρικό σύνθημα Ιθαγένεια για όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς, το Σάββατο 30 Μαρτίου διοργανώνεται στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη από την κίνηση Ενωμένη Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή Συλλαλητήριο για την Ιθαγένεια. Το συλλαλητήριο το Σάββατο στις 30 του Μάρτη. Κεντρικό μας αίτημα και σύνθημα είναι η Ιθαγένεια για όλα τα παιδιά, νομιμοποίηση όλων των μεταναστών. Απέναντι στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία κήρυξε τις συνταγματικές διατάξεις του νόμου Ραγκούση για την Ιθαγένεια, εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να περάσουν συνολικά οι ρατσιστικές πολιτικές της κυβέρνησης. Διαδηλώνουμε το Σάββατο, μαζεύουμε υπογραφές, εντείνουμε την πίεσή μας απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία στοχοποιεί άδικα, απάνθρωπα, χιλιάδες παιδιά. Ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Άρης Μαρκέτος, που υπέγραψε την έκθεση για να δίνεται Ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς, τόνισε πως όπως σε όλη την Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα, θα πρέπει να δίνεται Ιθαγένεια σε κάθε παιδί που γεννιέται στη χώρα. «Θέλουμε να επαναφέρουμε το δίκαιο του αίματος», τόνισε. Τα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ έχουν με κάθε και με το δίκαιο, με τον σύγχρονο νομικό πολιτισμό της Ευρώπης, αλλά και με το βαθύτερο δίκαιο, έχουν κάθε δικαίωμα να απολαμβάνουν πλήρη δικαιώματα, δικαιώματα ανθρώπων, πολιτών, ίσον σε αυτή τη χώρα και να μην είναι δεύτερης κατηγορίας, καταδιωκόμενα, παράνομα. Χαρακτηριστικό είναι πως στη χώρα μας έχουν λάβει Ιθαγένεια μόνο 10.000 παιδιά, ενώ έχουν αποκλειστεί από αυτήν 200.000. Πιέζουμε και διεκδικούμε ότι όχι απλά δεν θα πρέπει να υπάρξει χειροτέρευση του νόμου που ίσχυε και που με ρατσιστική αντίληψη και αιτιολογία ουσιαστικά έβγαλε τη συνταγματικότητα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά διεκδικούμε πραγματικά καλυτέρευση αυτού του νόμου, γιατί ο ίδιος έδειξε με τις προϋποθέσεις που έβαζε ότι τελικά απέκλεισε ένα μεγάλο κομμάτι των παιδιών που γεννιούνται στην Ελλάδα. Μόνο 25.000 παιδιά μπορέσανε με τον προηγούμενο νόμο να κάνουν αίτηση και να πάρουν κάποια από αυτά την Ιθαγένεια. Τα υπόλοιπα, γύρω στις 200.000 παιδιά, παραμένουν στον αέρα. Αυτά που μπορέσαμε εμείς σαν Έλληνες του εξωτερικού να απολαύσουμε στις χώρες που γεννηθήκαμε, πρέπει να μπορούν να το απολαμβάνουν και όσοι γεννιούνται στη χώρα μας. Είναι παιδιά που μεγαλώνουν μαζί με τα παιδιά μας, που πηγαίνουν σχολείο μαζί με τα παιδιά μας. Ο κύριος Μαρκέτος δήλωσε πως όσοι σχεδιάζουν και εφαρμόζουν αυτή την πολιτική έχουν αίμα στα χέρια τους, εκφράζοντας την άποψη πως αυτός ο αποκλεισμός από την Ιθαγένεια χιλιάδων παιδιών που γεννιούνται από μετανάστες στην Ελλάδα έχει ως σκοπό την διάσπαση των εργαζομένων. Η πρακτική αποκλεισμού από την υπηκότητα ανθρώπων που γεννιούνται, μεγαλώνουν σε μια χώρα, έχουν αποκτήσει την κουλτούρα της, την παιδεία της, τη γλώσσα της, δεσμούς ακατάλληλους με αυτή τη χώρα, αυτό που αποσκοπεί είναι απλώς να διαιρέσει τους εργαζόμενους αυτής της χώρας. Ένα παιδί 14 χρονών έχασε τη ζωή του στα κύματα, έχοντας διωχτεί από τη χώρα μας και προσπαθώντας να ξαναγυρίσει για να επανενωθεί με την οικογένειά του, η οποία είχε δικαίωμα παραμονής εδώ πέρα. Αυτοί που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν την τωρινή πολιτική έχουν αίμα στα χέρια τους. Η κίνηση Ενωμένη Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή έχει ξεκινήσει καμπάνια με έκκληση για Ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς. Φιλοδοξεί αυτή την έκκληση να την υπογράψουν 100.000 άτομα.